ένα όραμα ζωής του κάμπου, θα έλεγε, των ανθρώπων και ειδικότερα του αθλητικού σωματείου Έφηβος, ήταν το αθλητικό κέντρο κάμπου, το γήπεδο του κάμπου, έτσι, για τους χιώτες και τις χιώτισες, οι οποίοι γνωρίζουν τελικά την περιοχή. Μέσα λοιπόν από αυτό το όραμα, τις προσδοκίες και μέσα από πολλά κύματα τα οποία πέρασε όλη αυτή η προσπάθεια, προχθές υπογράψαμε το συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου, γιατί ως γνωστόν ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει στο αθλητικό σωματείο Έφηβος. Προϋπόθεση ήταν μάλλον η μίσθωση στον Δήμο Χίου για να προχωρήσουμε τελικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του αθλητικού κέντρου στον κάμπο. Ένα κόσμημα με την ολοκλήρωσή του, το οποίο θα παραδώσουμε στους πολίτες της Χίου, στους πολίτες του κάμπου και της περιοχής πρωτίστως, αλλά και τους πολίτες της Χίου, για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν αθλητικές διοργανώσεις, αντάξιες και της περιοχής, αλλά και της φήμης του κάμπου, με δεδομένο ότι ο κάμπος φημίζεται για τον Άρη Κάμπου, μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει γράψει ιστορία και όχι μόνο. Σε απόλυτη λοιπόν συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εφήβου προχωρήσαμε στην υπογραφή και ανοίγει πλέον ο δρόμος για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο έργο τα επόμενα χρόνια. Έτσι, και αυτό βέβαια ήταν η προϋπόθεση. Πραγματικά ήταν ένα σημαντικό γεγονός η υπογραφή του μισθωτηρίου, γιατί αξίζει η περιοχή η συγκεκριμένη να έχει εναλλακτικά ένα αθλητικό κέντρο αντάξιο της φήμης της περιοχής, αλλά και είναι και κάτι το οποίο θα διευκολύνει πλέον, γιατί το καλό είναι ότι υπάρχει αύξηση των αθλουμένων, τα παιδιά μας κτλ. Και αυτό το οποίο κάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι να αυξάνει τους αθλητικούς χώρους για να μπορούν τα παιδιά μας όλων των ηλικιών να έχουν ένα χώρο και να έχουν πρόσβαση σε χώρους κατάλληλους για να μπορούν να αθλούνται. Και βλέπετε ότι τελικά έχουμε δώσει ειδικό βάρος σε όλα τα γήπεδα της Χίου, στις αθλοπαιδιές, στις αθλητικές, στις παιδικές χαρές, και φυσικά έχουμε και το αθλητικό κέντρο Λιβαδίων, το οποίο και αυτό πλέον είναι σε εξέλιξη υλοποίησης, δημοπράτησης κλπ. Όλα αυτά λοιπόν είναι γεγονότα τα οποία αναδεικνύουν τη Χίου, αναδεικνύουν τον τόπο μας και τα καλύτερα έπονται και είναι μπροστά μας. Σε ποιο πρόγραμμα θα μπει η Δήμαρχη ο Έφηβος? Έχει βρεθεί δηλαδή χρηματοδοτήριο? Υπάρχει κονδύλι το οποίο είναι εγγεγραμμένο. Βέβαια, εάν δεν υπάρχει οριμότητα του έργου, δεν μπορεί να απορροφηθεί όμως. Μελέτη υπάρχει. Όχι, μελέτη αυτή την ώρα εκπονείται. Έτσι, υπήρχαν κάποια σχέδια τα οποία δεν ήταν μελέτη και έχει γίνει συζήτηση αρκετή γύρω από αυτό το θέμα. Ξέρετε, μπορεί να μιλάμε για σχέδια, αλλά όταν λέμε για μία μελέτη θέλει όλα εκείνα τα οποία καταστούν ένα έργο όριμο για να μπορεί τελικά να μπει στη χρηματοδότηση και το κονδύλι το οποίο είναι εγγεγραμμένο να μπορεί να το απορροφήσει. Παράδειγμα, έτσι, θα σας πω για μία ακόμη φορά για τις συζητήσεις που γίνονται κατά καιρούς για τον κήπο. Ένα παράδειγμα, ο κήπος ήταν για ένα 400, υπήρχε εγγραφή του ποσού, δεν υπήρχαν οι μελέτες ολοκληρωμένες, εμείς τρέξαμε, ολοκληρώσαμε τις μελέτες και φυσικά το 1.400 το κάναμε 3.800, το 1,5 εκατομμύριο έγινε 4 εκατομμύρια και στη συνέχεια δημοπρατήθηκε και αυτή την ώρα υλοποιείται. Δεν χαρίζεται τίποτα. Τα πάντα κερδίζονται με τάξη, με προγραμματισμό, με σχεδιασμό, με αγώνα και με πολλή δουλειά. Με πάρα πολλή δουλειά.